πολύτιμο όσο και ο χρόνος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις στον τομέα των συγκοινωνιών παραμένουν και σήμερα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, καθώς τα λεωφορεία εμφανίστηκαν και πάλι στους δρόμους, στους οποίους όμως εξακολουθούν να διαδηλώνουν όσοι εργάζονταν στην ΕΑΣ. Λεωφορεία της ΕΑΣ με οδηγούς στρατεύσιμους δρομολογήθηκαν από σήμερα στην πρωτεύουσα. Όπως ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Προεδρίας Σωτήρης Κούβελας και Μεταφορών Νίκος Γκελεστάθης, για να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό στο μεσοδιάστημα έως ότου αρχίσουν να κυκλοφορούν τα λεωφορεία με τη νέα οργάνωσή της, θα οδηγούνται από στρατεύσιμους. Ο κ. Κούβελας, σε συνέντευξη τύπου στο Ζάπιο, απάντησε στις επικρίσεις που ακούστηκαν κατά της κυβέρνησης. Για τη χρησιμοποίηση του στρατού, είπε ότι θα πρέπει να είναι επιθυμητή η παρέμβασή του σε ανάλογες περιπτώσεις. Για το ότι επιλέχθηκε το καλοκαίρι για την αλλαγή της οργάνωσης των συγκοινωνιών, ο κ. Κούβελας απάντησε ότι η επιλογή αυτή έγινε επειδή λείπει ο κόσμος. Για τη νυχτερινή μεταφορά των λεωφορείων από τα αμαξοστάσια στο ΚΕΒΟΠ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την ομαλή λειτουργία και όχι για καυγάδες. Τέλος, ο Υπουργός Προεδρίας τόνισε ότι η πορεία για το νέο σύστημα συγκοινωνιών προχωρεί κανονικά. Ο κ. Γκελεστάθης είπε ότι ως σήμερα υποβλήθηκαν 2.511 αιτήσεις για άδεια λεωφορείου, οι μισές από τις οποίες από πρώην οδηγούς της ΕΑΣ. Στο κέντρο της Αθήνας, οι εργαζόμενοι στην καταργημένη ΕΑΣ συγκεντρώθηκαν και πάλι σήμερα και έκαναν διαδήλωση, κατά την οποία σημειώθηκαν μικροεπισόδια και μικροσυμπλοκές με αστυνομικές δυνάμεις. Εκπρόσωποι των εργαζομένων έδωσαν συνέντευξη τύπου και επανέλαβαν την πρότασή τους να αναλάβουν τα λεωφορεία της ΕΑΣ σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής. Είπαν μάλιστα ότι αυτό μπορεί να γίνει με το κεφάλαιο των 16 δισεκατομμυρίων δραχμών που θα διατεθούν για την αποζημίωση των εργαζομένων που απολύθηκαν. Αυτή την ώρα στην αρχή της Ακαδημίας παραμένουν συγκεντρωμένοι οι απεργοί της ΕΑΣ που διαμαρτύρονται για την κίνηση των λεωφορείων. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται και δυνάμεις των ΜΑΤ. Νωρίτερα είχαν σημειωθεί μικροεπισόδια και σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν και συλλήψεις. Έντονη συνδικαλιστική κινητικότητα παρουσιάζουν αυτές τις μέρες οι οργανώσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τα διοικητικά συμβούλια ομοσπονδιών όπως της ΑΔΕΔΗ, της ΟΤΟΕ, της ΓΕΣΕΕ, της ΓΕΝΟΠΔΕΗ, της ΟΜΕΟΤΕ, των ΕΛΤΑ, του ΟΣΕ συνεδριάζουν με αιχμή το ασφαλιστικό και το συντονισμό τους για το πανατικό συλλαλητήριο της Πέμπτης που συνδιοργανώνουν η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΕΔΗ και το ΕΚΑ. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΤΟΕ που συνεδρίασε σήμερα πρότεινε στο Γενικό Συμβούλιο 48 ώρια απεργίας στις τράπεζες στις 27 και 28 του μηνός. Αύριο στις 11 το πρωί συγκαλείται η Ολομέλεια της ΓΕΣΕΕ με θέματα εφόλης της ύλης. Σχολιάζοντας την εξαγγελία νέων απεργιακών κινητοποιήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βασίλης Μαγκίνας απίθυνε έκκληση να επιδειχθεί υπευθυνότητα και σοβαρότητα για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της οικονομίας. Ο κ. Μαγκίνας τόνισε ότι τα προβλήματα της οικονομίας είναι μεγάλα και δυσεπίλητα και απαιτούν δυστυχώς τη λήψη δυσάρεστων μέτρων. Εκλογές το συντομότερο δυνατό, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Ο κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε επιζήμια και καταστροφική για τον τόπο την πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία. Η αύξηση των καυσίμων, είπε, θα εκτινάξει στα ύψη τον πληθωρισμό, ενώ για την ΕΑΣ τόνισε ότι σύντομα θα δοθεί απάντηση σε τέτοιου είδους ενέργειες. Στο μεταξύ, στο Σαράγεβο, ο κύκλος του αίματος συνεχίζεται. Ακούμε τη Ρίτσα Μασούρα. Ο Πρωθυπουργός της Νέας Ιουγκοσλαβίας, Μίλαν Πάνιτς, με επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, δηλώνει ότι η χώρα του αποδέχεται τα σημερινά εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα των δημοκρατιών της Ιουγκοσλαβίας του Τίτο και προσθέτει ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να προχωρήσει στην αναγνώριση της Κροατίας. Στην ίδια επιστολή, ο Ιουγκοσλάβος Πρωθυπουργός αναφέρεται και στα σύνορα της Νέας Ιουγκοσλαβίας με τα Σκόπια, τα οποία θεωρεί τελικά. Ο Μίλαν Πάνιτς, σε άλλο σημείο της επιστολής του, λέει ότι η κυβέρνησή του απορρίπτει την πρακτική των εθνικών εκαθαρίσεων που θυμολογείται ότι εφαρμόζεται τώρα στη Βοσνία και επισημαίνει ότι διεξάγονται ανακρίσεις για τις καταγγελίες που σχετίζονται με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ μεταξύ, στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, τα πυροσβεστικά οχήματα κατάφεραν ύστερα από μεγάλες προσπάθειες να σβήσουν τη φωτιά που προκάλεσε καταστροφές στο ξενοδοχείο Europa, την ώρα της έκρηξης βλήματος Όλμου, από την οποία προκλήθηκε η φωτιά. Στο ξενοδοχείο βρίσκονταν 1.500 πρόσφυγες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά. Περίπου 1.000 γυναικόπαιδα, πολλά από τα οποία βρίσκονταν στο ξενοδοχείο, εγκατέλειψαν πριν από λίγο το Σαράγεβο και με τη συνοδεία οχημάτων των Ηνωμένων Εθνών αναχώρησαν για ασφαλέστερες περιοχές.
Και πάλι στα δικά μας. Όμως η ελληνική κυβέρνηση εύχεται να καταδικάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας την αδιαλαξία που επέδειξε η τουρκοκυπριακή πλευρά, προκαλώντας το ναυάγιο των συνομιλιών της Νέας Υόρκης. Ο εκτελών χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου, Βασίλης Μαγκίνας, επανέλαβε ότι η ελληνική πλευρά πιστεύει πως η Άγκυρα μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση του Κυπριακού. Και τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την εξέβρεση δίκαιης, μόνιμης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού. Αυξήσεις στους διδάσκοντες των πανεπιστημίων που θα επιλέξουν τη σχέση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Οι αυξήσεις θα είναι της τάξης του 35% επί του σημερινού μισθού των διδασκόντων και θα χορηγηθούν από τον Ιανουάριο του 1994. Με το νομοσχέδιο αυξάνονται επίσης σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις τα όρια εισοδήματος πάνω από τα οποία θα πρέπει οι φοιτητές να πληρώνουν τα βιβλία τους. Το όριο για τους μισθωτούς με ένα παιδί φοιτητή διαμορφώνεται στα 3.100.000 δραχμές και για τους μη μισθωτούς στα 2.300.000 δραχμές. Τέλος, καθιερώνονται φοιτητικές υποτροφίες και δάνεια, ενισχύεται χρηματικά από το Υπουργείο Παιδείας η πανεπιστημιακή έρευνα και συστηματοποιούνται οι μεταπτυχιακές σπουδές. Στα στοιχεία της ΔΕΗ στηρίχθηκαν οι εκτιμήσεις των τετραγωνικών μέτρων για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα ακίνητα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διασταυρώνουν τα στοιχεία για τη διαπίστωση τυχών διαφορών. Για το ίδιο θέμα, ο κ. Μαγκίνας τόνισε την πρόθεση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο τρόπο τα όποια λάθη εντοπιστούν στα εκαθαριστικά σημειώματα της έκτακτης εισφοράς. Οργάνωση που εμφανίζεται ως η 17 Νοέμβρη κάνει αισθητή την παρουσία της στην Ιταλία. Από τη Ρώμη, ο ανταποκριτής μας Δημήτρης Δελιολάνης μας ενημερώνει. Ανώνυμος που ισχυρίστηκε πως μιλά στο όνομα του 17 Νοέμβρη ανέλαβε χθες το μεσημέρι την ευθύνη για βομβιστική επίθεση εναντίον των καραμπινιέρων στη Σαρδινία. Ο άγνωστος που μιλούσε ιταλικά με βόρεια προφορά δήλωσε στο ειδησογραφικό πρακτορείο Άνσα στην πόλη Κάλιαρη πως θα συνεχίσουν να χτυπούν έως ότου υπάρχει έστω και ένας Ιταλός στρατιώτης στη Σαρδινία. Η βομβιστική επίθεση πραγματοποιήθηκε χθες στα Χαράματα στην Κομόπολη Άρτζανα όταν ισχυρή βόμβα κατέστρεψε αυτοκίνητο αξιωματικού των καραμπινιέρων μπροστά στο στρατόνα της πόλης. Η 17 Νοέμβρη είχε αναλάβει την ευθύνη και για ένοπλη ληστεία που πραγματοποιήθηκε πριν από 2 χρόνια περίπου στην πόλη Ούντινε. Τότε οι ληστές είχαν φροντίσει να γράψουν με σπράι στον τοίχο 17 Νοέμβρη στην ελληνική γλώσσα. Η χθεσινή βομβιστική επίθεση εντάσσεται στο κλίμα βίας που προσπαθούν να δημιουργήσουν μικρές ένοπλες ομάδες εναντίον των 5.000 Ιταλών στρατιωτών που έχουν μεταφερθεί εδώ και ένα μήνα στη Σαρδινία για λόγους δημοσίας τάξεως. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σήμερα από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ιωάννη Λαμπρόπουλο εναντίον των μελών της πείρας που είχαν συμμετάσχει στη συμπλοκή με αστυνομικούς στα Μελίσια στις 10 Αυγούστου και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 αστυνομικών. Η σπείρα που αποτελείται από τους συλληφθέντες Αντώνη Δίπλα και Βασίλη Καλτσά και τους καταζητούμενους Θεόδωρο Κατηφίδη και Βασίλη Σούφλα κατηγορείται για παράβαση του αντιτρομοκρατικού νόμου 1916 του 1991, ληστείες κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απόπειρα ανθρωποκτονία, εκπροθέσεως, εμπρισμό κατά συναυτουργία, παράνομη κατοχή όπλων, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και κλοπές σε βαθμό κακουργήματος. Οι εξελίξεις σχετικά με το Ιράκ, το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και τα γεγονότα στην επικράτεια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είναι μερικές από τις εξωτερικές ειδήσεις που θα ακούσουμε αμέσως από τη Ρίτσα Μασούρα. Τις επόμενες ημέρες, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη θα αρχίσουν να περιπολούν πάνω από το νότιο Ιράκ για να ελέγξουν τις αλλεπάλληλες επιθέσεις των δυνάμεων του Σαντάμ Χουσέιν εναντίον των Σιητών. Ωστόσο,